Άλλοι το μολύνουν και άλλοι το κατασπαταλούν. Το νερό, ο πιο πολύτιμος πόρος του πλανήτη, κινδυνεύει. Η Παγκόσμια ημέρα του νερού αποτελεί μια υπενθύμηση στην ανθρωπότητα για τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σημαντικότερος παράγοντας για τη ζωή μας και την ανάπτυξή μας. Φέτος η ημέρα είναι αφιερωμένη στις λύσεις που προσφέρει η ίδια η φύση για την διαχείριση των υδάτων, δηλαδή στην καλή λειτουργία των λιμνών, των υδροβιότοπων και των φυσικών πλημμυρικών ζωνών. Αυτή τη χρονιά η Παγκόσμια ημέρα νερού επικεντρώνεται στο πώς μπορούμε να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών και της μόλυσης των υδάτων σε λίμνες και ποτάμια. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τα αποθέματα νερού εξατμίζονται. Αν αναφερθούμε στην κλιματική αλλαγή, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναφερθούμε στα αποθέματα νερού και όχι μόνο στις λίμνες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας περισσότερο τα είδη που θα καλλιεργήσουμε. Πρέπει να στραφούμε σε είδη που χρειάζονται λιγότερο νερό. Τα κατεστραμμένα οικοσυστήματα επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν ο αέρας, οι θύελλες και οι βροχές έρχονται μαζί. Είναι σαν να σημαδεύεις ένα ανάχωμα ή τον τοίχο ενός σπιτιού με πολύ ορμητικό νερό. Μπορεί να προκαλέσει ζημιές που ούτε τα κτίρια αλλά ούτε τα αναχώματα μπορεί να αντέξουν. Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η φύση έχει την δική της μηχανική υποδομή και το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα.